του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1024 από την Β' προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου Ήτα κεφάλαιο, δηλαδή 8ο κεφάλαιο. Είχαμε διαβώσει τα πρώτα 3 εδάφια, θα διαβάσουμε σήμερα το 4ο με τη χάρη του Χριστού μας, αλλά για τη συνάφεια με τα προηγούμενα θα διαβάσουμε άλλη μια φορά και τα 4. Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς αδελφοί την χάριν του Θεού την δεδομένη εις τας εκκλησίας της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζον μεγάλην θλίψην, και η βαθία πτωχία αυτών ανέδειξαν εκ περισσού των πλούτων της ελευθερότητος αυτών, διότι υπήρξαν κατά δύναμην μαρτυρό τούτο και υπέρ δύναμην αυτοπροαίρετοι, παρακαλούντες ημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους. Είναι τόση μεγάλη η χαρά τους, η χαρά της σωτηρίας τους, την οποίαν γεύονται καθημερινά, αν και βρίσκονται σε μεγάλες θλίψεις και οικονομικές δυσκολίες αξεπέραστες, που με αυτή την χαρά, την περίσσια της χαράς, κάνουν πράγματα που αφήνουν τους πάντες έκπληκτους. Διότι πώς είναι δυνατόν κάποιος να δίνει από αυτά που αύριο μεθαύριο θα στερηθεί σε εκείνους που τα χρειάζονται, λες και ότι αυτός δεν τα χρειάζεται? Δεν είναι ότι δίνουν από το περίσσευμά τους το οικονομικό, δίνουν από το περίσσευμα της χαράς τους, και ας μην είναι καλά οικονομικά, δίνουν αυτό που αύριο θα τους λείψει. Αλλά είναι τέτοια η περίσσια της χαράς τους, που αποδεικνύει τον πλούτο της απλότητάς τους. Το κείμενο λέει απλότητα, δεν λέει ελευθεριότητα. Όπου αυτή η απλότητα, λόγω της περίσσιας χαράς, τους οδηγεί να εμπιστεύονται στον Θεό. Σου λέει αύριο, αυτό το οποίο σήμερα θα δώσω και δεν θα το έχω, θα μου το δώσει κάπως ο Κύριος, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ σήμερα αφού το έχω θα το δώσω. Σε ποιους? Σε κάποιους άλλους που το έχουν ανάγκη. Μα αφού το έχεις και εσύ ανάγκη. Ναι, είναι τέτοια η χαρά της σωτηρίας μου που είμαι βέβαιος ότι αν το δώσω δεν θα με αφήσει ο Κύριος. Κάτι θα κάνει και θα μου το αναπληρώσει. Αλλά και αν δεν το κάνει πάλι θα βρει τρόπο να με κρατήσει. Είναι η περισσία της χαράς, της σωτηρίας, είναι μια χαρά όπως είπαμε και τις προάλλες, η οποία σε κάνει να αισθάνεσαι απολύτως ασφαλής ακόμα κι αν δεν έχεις. Γιατί γνωρίζεις ότι ενώ εσύ δεν έχεις, έχει εκείνος που σε αγόρασε με το αίμα του. Και εκείνη που αποδεικνύεται στην πράξη και η απλότητα της σκέψης και του τρόπου ζωής. Δεν υπάρχει πολυπλοκότητα να πει ότι ναι, αν είχα κάποια περισσεύματα να έδινα. Αλλά αφού δεν έχω, πώς θα δώσω? Η απλότητα, λόγω της περίσσιας της χαράς, είναι που τους οδηγεί να εμπιστεύονται στον Θεό δίδοντας. Διότι εκεί φαίνεται πόσο εμπιστεύεται κανείς τον Θεό. Στο δίδυν. Και δεν είναι εύκολο να πει κάποιος ότι εμπιστεύεται τον Θεό δίδοντας από αυτά που ξέρει ότι ανθρωπίνως αύριο θα του λείψουν. Και αυτή η απλότητα που αποδεικνύει το περίσσευμα της χαράς, της σωτηριακής χαράς την οποία αναπολαμβάνουν, εκδηλώνεται όχι με μια απλή κίνηση, όταν, ας το πούμε, βγαίνουμε έξω για να φάμε μια παρέα ή 2-3 αδελφοί ή και 2-3 φίλοι έξω στον κόσμο, πάντοτε γίνεται μια κίνηση συνήθως, όχι υποκριτική, αλλά είναι μια κίνηση, πάει να βάλεις το χέρι στην τσέπη, σου λες μη, θα πληρώσω εγώ. Μα εδώ δεν έγινε μια τέτοια κίνηση. Δεν έκανε την κίνηση να πληρώσει, δεν είπε να σας βοηθήσουμε εμείς. Όχι αδελφέ, δεν χρειάζεται. Α, εντάξει. Αλλά κοιτάξτε πώς εκδηλώνεται η απλότητα που πηγάζει από το περίσσευμα της χαράς. Όχι με μία προθυμία να συνεισφέρω και μέχρι εκεί. Δεν είναι ανηλικρινής αυτή η προθυμία, είναι μια καλή κίνηση. Και είναι καλό να γίνεται. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι επέμειναν σε αυτή την κίνηση.
σε τέτοιο βαθμό ώστε τον άλλον να τον καταπιέσουν να την πάρει. Αν υπάρχει μια καταπίεση που επιτρέπεται, είναι πώς θα βοηθήσεις τον άλλον. Κοιτάξτε τι λέει. Παρακαλούντες ημάς, αυτή είναι η καταπίεση, παρακαλούντες ημάς με τα πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν την χάριν και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Μας πίεσαν με τα παρακάλια τους αυτοί οι φτωχοί αδελφοί μας να πάρουμε αυτό που μας έδιναν. Και πώς εμείς να το πάρουμε αυτό που μας έδιναν, όταν εμείς ξέραμε ότι αυτοί που μας το έδιναν, αυτό που μας έδιναν, αύριο δεν θα το είχαν. Και γι' αυτό και εμείς αρνιόμασταν. Και πολύ καλά κάνανε και αρνιόντουσαν. Αλλά και οι άλλοι κάνανε πάρα πολύ καλά που τους πίεζαν να τα πάρουνε. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον. Ο ένας δεν παίρνει αυτό που άλλος του δίνει και ξέρει όμως ότι αύριο θα του λείψει, γιατί δεν θέλω εγώ να του λείψει, αλλά και ο άλλος όμως με πιέζει εμένα να το πάρω, γιατί ξέρει ότι το χρειάζομαι και ότι εκείνος με την απλότητα που έχει λόγω της χαράς θα του το αναπληρώσει με κάποιο τρόπο ο Θεός. Ο ένας λοιπόν πιέζει τον άλλον να πάρει και ο άλλος πιέζει τον άλλον να μην πάρει, να μην δώσει. Τελικά πίστηκε ο Παύλος και οι υπόλοιποι αδελφοί να πάρουν αυτό το οποίο τους προσέφεραν, διότι και αυτοί που έδιναν κατάλαβαν ότι ο Θεός έτσι θα τους ευλογήσει, αλλά και εκείνοι που έλαβαν πίστηκαν ότι όντως αυτούς που δίνουν χωρίς αύριο να έχουν ή με κίνδυνο αύριο να μην έχουν, θα τους ευλογήσει πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος. Γιατί είναι αλήθεια ότι τελικά είναι γεγραμμένον δίδεται και θέλει σας δοθεί. Αυτοί είναι πνευματικοί νόμοι οι οποίοι δεν αλλάζουν ο κόσμος να χαλάσει. Απλά εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε αυτούς τους λόγους. Δεν είναι εύκολο. Συνήθως αυτούς τους λόγους δυσκολευόμαστε να τους εμπιστευτούμε, γιατί λειτουργεί η ανθρώπινη λογική, ένα και να κάνουν δύο. Και πράγματι η ανθρώπινη λογική έχει την αξία της και τη χρησιμότητά της, αλλιώς δεν θα μας την έδινε ο Θεός. Αλλά είναι κάποιες φορές που αυτή η ανθρώπινη λογική πρέπει να μπει κάτω από τη διακονία του Πνεύματος, ώστε να αγιοποιηθεί σαν λογική και από ανθρώπινη λογική να γίνει αγιοπνευματική ανθρώπινη λογική. Οι αδελφοί της Μακεδονίας είχαν αυτή την αγιοπνευματική ανθρώπινη λογική. Δεν ήταν μια φυσική ανθρώπινη λογική, αλλά ήταν μια αγιοπνευματική ανθρώπινη λογική. Παρέδωσαν την ανθρώπινη λογική τους στην πληρότητα και στη φώτιση του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό οφειλόταν στην περίσσια της χαράς την οποία απολάμβαναν. Σου λέει, αν για μένα θυσιάστηκε ο Υιός του Θεού του Ζώντος και αν εγώ είμαι αγορασμένος από εκείνον με το αίμα του, πώς είναι δυνατόν αυτός που έδωσε το αίμα του για να με αγοράσει να με αφήσει στις βιωτικές μου ανάγκες? Πλούσιος μπορεί να μην γίνω ποτέ και δεν το θέλω, αλλά να με αφήσει, πώς θα με αφήσει εκείνος που με αγόρασε? Αυτός δηλαδή που χαίρεται για τη σωτηρία του και που πιστεύει στο αίμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή στο ότι είναι αγορασμένος με το αίμα του Χριστού, δεν έχει λόγο να αμφιβάλλει ή να φοβάται για τα βιωτικά του. Γιατί πολύ απλά γεύεται την αγορά του από εκείνον που έχει σε το αίμα του. Είναι αγορασμένος. Όποιος ζει σαν αγορασμένος έχει περίσσευμα χαράς. Και αυτό το περίσσευμα χαράς τον οδεί να δώσει αυτό που αύριο ανθρωπίνως θα του λείψει. Γιατί εμπιστεύεται ότι ο Θεός θα του το αναπληρώσει. Αλλά και αν δεν του το αναπληρώσει, δεν θα τον αφήσει. Τώρα πώς γίνονται αυτά, μόνο ο Θεός ξέρει. Γιατί ο Θεός είναι που τα κάνει. Εκείνος λοιπόν που γεύεται τη σωτηρία του και αντιλαμβάνεται κάθε μέρα δια της πληρώσεως του Πνεύματος του Αγίου ότι είναι αγορασμένος, είναι αγορασμένος με το αίμα του Χριστού, όχι διαφθαρτού τιμίου, διαφθαρτού αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του αίματος του Χριστού. Τότε αυτός ξέρει
ότι εκείνος που έχισε το αίμα του για εκείνον για να τον αγοράσει, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να τον αφήσει. Και γι' αυτό το λόγο μπαίνουν στην διαδικασία με πολλή παράκληση, παρακαλούντες ημάς μεταπολής παρακλήσεως. Δεν τους άφηναν να φύγουν αν δεν έπαιρναν την βοήθεια. Τη βοήθεια που ανθρωπίνως την επόμενη μέρα οι ίδιοι θα την είχαν ανάγκη και δεν θα την είχαν. Αλλά είπαμε, το περίσευμα της χαράς, της απόλαυσης της σωτηρίας, τους οδηγεί σε τέτοιου είδους υπερβάσεις που μοιάζουν παράλογες, αλλά είναι απολύτως ασφαλείς, διότι απορρέουν από την προσωπική σχέση που έχουν με τον Θεό. Και όταν υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση, τότε πολλά πράγματα που κάνουν αυτοί που την έχουν φαντάζουν στους άλλους παράδοξα και αλόκοτα. Αλλά δεν είναι καθόλου παράδοξα και αλόκοτα. Είναι εκείνα τα οποία απολαμβάνουν από την ασφάλεια που τους παρέχει αυτή η σχέση. Παρακαλούντες λοιπόν ημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθούμε την χάρη. Ποια χάρη? Τη βοήθεια που τους προσφέρουν. Και την κοινωνία της διακονίας. Ποια διακονία? Την οικονομική βοήθεια που τους προσφέρουν ως προσφορά, ως δίδυν. Να δεχθούμε λοιπόν την χάρη και την κοινωνία της διακονίας, την εις τους Αγίους. Και εδώ τίθεται ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά την προσφορά και τη βοήθεια. Τους παρακαλούν μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθούν την χάρη, δηλαδή την οικονομική βοήθεια αυτής της υπηρεσίας, την οποία όμως θα την παράσχουν, θα την προσφέρουν εις τους Αγίους. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και όλοι μας είμαστε μέλη αλλήλων. Και κεφαλή όλων μας οφείλει να είναι ο Χριστός. Τα μέλη του σώματος, ακριβώς επειδή έχουν την ίδια κεφαλή να τους οδηγεί, βοηθούν το ένα τον άλλον. Δεν υπονομεύουν ο ένας τον άλλον, δεν υποσκάπτει ο ένας τον άλλον, δεν καταλαλεί, δεν κατηγορεί και δεν λασπολογεί ο ένας τον άλλον. Από πού και ως πού? Ένα χέρι να κατηγορεί το άλλο χέρι. Ή το δάκτυλο να πάει να βγάλει το μάτι. Εάν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο σε έναν ανθρώπινο οργανισμό, θα λέγαμε ότι αυτός που το κάνει έχει τάσεις αυτοκτονίας και δεν στέκει καλά στα μυαλά του. Κάποια σχιζοφρένεια τον ταλαιπωρεί. Το λιγότερο. Στο σώμα του Χριστού όμως, όταν τα μέλη είναι ενωμένα με το σώμα και έχουν σχέση με την κεφαλή, τέτοια πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν. Αν συμβαίνουν, τότε αυτό σημαίνει ότι το μέλος έχει αρρωστήσει και κινδυνεύει, εάν συνεχίσει να είναι αποκομμένο με την κεφαλή, να κάνει και τα άλλα μέλη να αρρωστήσουν. Όταν όμως τα μέλη έχουν κοινωνία με την κεφαλή, τότε έχουν φροντίδα, μέριμνα και έγνοια το ένα για το άλλο. Ξυπνάς το πρωί και πας στην τουαλέτα για να ανοιχτείς, για να πλύνεις το πρόσωπό σου. Συνεργάζονται τα δύο χέρια. Το σαπούνι πλένει το ένα χέρι το άλλο και τα δύο μαζί πλένουν το πρόσωπο. Είναι ένας υγιής οργανισμός που λειτουργεί στοιχειοδός φυσιολογικά. Το ίδιο ακριβώς, η ίδια αρχή πρέπει να διέπει και τις σχέσεις των μελών του σώματος του Χριστού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποδεικνύεται ότι τα μέλη έχουν σχέση με την κεφαλή. Γιατί εάν θεωρούν ότι έχουν σχέση με την κεφαλή και επιδίδονται σε τέτοιου είδους αυτοκαταστροφικές τάσεις και συμπεριφορές, είναι βέβαιο ότι έχουν παρερμηνεύσει. Εμένα μου μιλάει ο Κύριος στο ταμείο μου, μάλιστα, και τι σου οδηγεί? Να βγάζεις το μάτι του αλουνού,
Και πού με οδηγεί? Να κάνω ζημιά σε σένα, με λόγια ή με έργα? Όχι. Η σχέση με την κεφαλή μας οδηγεί στην αλληλοβοήθεια. Και η Εκκλησία του Χριστού έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Αλληλοβοήθεια. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, είτε πνευματικά, είτε αν χρειαστεί και υλικά. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι οι εκκλησίες της Μακεδονίας, έχοντας την αίσθηση της εν Αγίω Πνεύματι, της εν Χριστώ σωματικότητας, βοηθούν τα άλλα αδέλφια. Και λέει εδώ τώρα, να δεχθώμεν την χάρη και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα της συνεισφοράς, της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών. Και είναι πολύ σημαντικό να μένουμε στην ακρίβεια του γεγραμμένου λόγου. Γιατί αλλιώς παρασυρώμαστε σε αρρωστημένους συναισθηματισμούς που τάχα παριστάνουν ότι έχουν αγάπη, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη όταν είναι έξω από το γεγραμμένο λόγο. Η διακονία και η προσφορά μεταξύ των μελών της Εκκλησίας είναι αναγκαία, είναι αποστολή τους. Φτάνει να προσφέρεται και να δίδεται εις τους Αγίους και όχι εις ατάκτως περιπατούντες. Το ξαναδιαβάζουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένουμε στην ακρίβεια του λόγου και οι ανθρώπινες σχέσεις να μην υπερβαίνουν το γεγραμμένο. Αλλά και να έχουμε και διάκριση, καθώς το λέει και ο Κύριος. Και άλλους μεν ελεείτε, κάμνοντες διάκριση. Η Εκκλησία, τα μέλη της, βοηθούν το ένα το άλλο. Και οι βοήθειες αυτές στρέφονται σε εκείνους που βρίσκονται σε αγώνα αγιασμού, εις τους Αγίους. Σε αυτούς που παλεύουν και αγωνίζονται να είναι αφιερωμένοι στον Κύριο και αποχωρισμένοι από τον κόσμο. Οι Άγιοι βεβαίως δεν είναι τέλειοι, δεν είναι αλάνθαστοι, ούτε αναμάρτητοι. Έχουν όμως έναν αγώνα πνευματικό, ο οποίος είναι φανερός στους άλλους. Δεν τον επιδεικνύουν οι ίδιοι, γιατί όπου υπάρχει επίδειξη, υπάρχει σαρκικότητα. Αλλά ένας άνθρωπος που αγωνίζεται προς αγιασμό, αυτό φαίνεται, όσο και αν αυτός προσπαθεί να το κρύψει, που καλά κάνει να το κρύβει. Αλλά αυτό φαίνεται. Σε μία κοινότητα, σε μία εκκλησία, σε μία ομάδα πιστών, φαίνεται ο αγώνας και η πρόθεση κάθε μέλους της εκκλησίας. Και αν για κανένα 2-3-4 μήνες κάποιος κάτι δεν καταλάβει, ο χρόνος και η διάρκεια του καθενός δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια. Ωραία. Μπορεί κάποιος για 5-6 μήνες να μας κοροϊδέψει. Δεν μπορεί να μας κοροϊδεύει επάπειρον, το Πνεύμα το Άγιο θα το φανερώσει. Αλλά και η ίδια του η πορεία θα το αποκαλύψει. Εις τους Αγίους λοιπόν, η Εκκλησία βοηθάει τους αδελφούς και τις αδελφές που βρίσκονται σε έναν αγώνα πνευματικό και κάνουν το μέρος τους όσον αφορά τα βιωτικά. Η Εκκλησία δεν καλείται και ούτε υποχρεούται να βοηθήσει τεμπέληδες, απατεώνες, εκμεταλλευτές ή υποκριτές. Είτε επειδή έχουν ανάγκη, είτε επειδή παριστάνουν ότι έχουν ανάγκη. Δεν έχει αγάπη η Εκκλησία. Γιατί δεν έχει αγάπη η Εκκλησία? Επειδή έχει διάκριση? Η διάκριση είναι κάτι ξεκομμένο με την αγάπη. Και η αγάπη είναι κάτι ξένο προς την αλήθεια. Αυτά τα πράγματα δεν συνδέονται. Βεβαίως και συνδέονται. Η Εκκλησία δεν είναι ο τόπος όπου εγώ θα εκμεταλλευτώ εσένα κουνώντας τη σημαία της αγάπης όπως εγώ ιδιωτελώς την αντιλαμβάνομαι. Η Εκκλησία είναι ο τόπος που εγώ θα προσφέρω σε σένα. Δεν είναι ο τόπος που εγώ θα απαιτώ να λαμβάνω από σένα. Και ο καθένας μας προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινείται για να λαμβάνει από τον Θεό. Όλοι μας μέσα στην Εκκλησία καλούμαστε να δίνουμε. Και όταν είναι να λάβουμε, θα λάβουμε από τον Θεό, με τον α ή β τρόπο.
Είτε θα λαμβάνουμε από το Θεό μέσα από ανθρώπινες βοήθειες, αλλά εμείς όμως δεν θα ζητάμε τις ανθρώπινες βοήθειες. Εμείς θα βοηθάμε τους ανθρώπους. Βοήθεια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα μας δίνει ο Κύριος. Και όταν μας τη δίνει ο Κύριος αυτή τη βοήθεια, τότε εμείς θα την παίρνουμε. Μετά πολλής παρακλήσεως. Ώστε να φύγει μέσα από την καρδιά του οποιοδήποτε κάθε έννοια εκμετάλλευσης ή ιδιωτελούς επιδίωξης με το να παραμένω μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία παραμένουμε για να σωθούμε. Για να πάμε στον ουρανό. Και ό,τι μπορούμε να βοηθούμε. Και όταν βοηθούμε, θα μας βοηθάει ο Κύριος. Και όταν δίδουμε, θα μας δίδει ο Κύριος. Οι συνεισφορές λοιπόν, η χάρη σε αυτή, η κοινωνία της διακονίας, είναι στους Αγίους. Και επαναλαμβάνω, για να μην υπάρξει μικρή παρεξήγηση, ότι εμείς εδώ δεν έχουμε κάποιο αγιόμετρο και λέμε εσύ είσαι Άγιος, βοηθιέσαι, εσύ δεν είσαι Άγιος, δεν βοηθιέσαι. Όχι. Ούτε λέει αυτό ο Λόγος του Θεού, ούτε έτσι εμείς τον καταλαβαίνουμε. Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος ή ο αλάνθαστος, είναι αυτός που αγωνίζεται. Και η Εκκλησία, άντρες και γυναίκες, από ένα σημείο και μετά, καταλαβαίνουν από το περπάτημα του καθενός ποιος κινείται προς μια τέτοια κατεύθυνση, ποιος δίνει έναν τέτοιο αγώνα. Και αυτό οφείλουμε να το διακρίνουμε. Ιδάλλως, μέσα στην Εκκλησία θα γίνονται σκάνδαλα οικονομικά και θα προσαυθεί μόνο στην διακονία. Εάν κάποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και κάποιοι άλλοι τους δίνουν το δικαίωμα αυτό να το πραγματοποιούν. Διότι σε μια τέτοια περίπτωση ούτε αγάπη υπάρχει, ούτε αλήθεια, αλλά ούτε και δικαιοσύνη. Μέσα στην Εκκλησία όμως υπάρχει αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και είναι ανάμεσά μας και σπλάχνα υπάρχουν για τον ίδιο λόγο και διάκριση υπάρχει, αν και θέλουμε ακόμη περισσότερο από αυτήν. Και από αγάπη θέλουμε περισσότερη και διάκριση θέλουμε περισσότερη, πάντως ό,τι έχουμε παρακυρίου είναι. Μας παρακάλεσαν λοιπόν με πάρα πολύ παράκληση να δεχθούμε τη χάρη και την κοινωνία της διακονίας, την εις τους Αγίους. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, την εις τους Αγίους. Και πάμε στο 5. Και ουχή μόνον καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον και εις ημάς διαθελήματος του Θεού. Η προσφορά τους ξεπέρασε κάθε μας προσδοκία. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα εισπράταμε τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια αγάπη και προθυμία, προθυμία εις το δίδυν από ανθρώπους οι οποίοι στερούνται και τα βασικά. Ουχή μόνον καθώς ελπίσαμεν. Είχαμε μια ελπίδα, λέμε κάτι θα μας δώσουνε. Μόνο και μόνο από φιλότιμο κάτι θα μας δώσουνε. Και θα το δέχονταν ευχαρίστως. Και γενικότερα μέσα στην Εκκλησία κανείς μας δεν δικαιούται να ξυνίζει τα μούτρα του στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος δώσει κάτι που μπορεί για τα δικά μου ή τα δικά σου κριτήρια να μην είναι αρκετό. Ό,τι συνεισφέρεται στην Εκκλησία, είτε υλικά, είτε σωματικά, είτε οτιδήποτε, είναι ευπρόσδεκτο και καθόλου κατακριτέο. Ελπίζαμε ότι έστω και από φιλότιμο κάτι θα μας δίνανε. Και θα το δεχόμασταν ευχαρίστως. Και όλοι μας μέσα στην Εκκλησία, ό,τι δίδεται από τους αδελφούς, με τον α ή β τρόπο, πρέπει να λέμε δόξα στον Θεό, αμήν, ευπρόσδεκτο είναι. Αλλά εδώ όμως δεν έγινε αυτό που ελπίζαμε. Έγινε κάτι πολύ πολύ παραπάνω, το οποίο κανείς μας δεν το περίμενε. Εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριο και εις ημάς διαθελήματος του Θεού. Αυτοί δεν είναι ότι μας έδωσαν αυτά που είχαν, αλλά μας έδωσαν και τον ίδιο τους τον εαυτό.
Ήταν συγκινητικότατη η ανταπόκρισή τους στην ανάγκη μας. Αν και αυτοί είχαν ανάλογη ανάγκη, αν όχι μεγαλύτερη. Εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον και εις ημάς. Και εδώ πρέπει να σταθούμε ιδιαιτέρως στην σειρά και στην ακρίβεια των λέξεων, γιατί έχει εδώ μήνυμα και οδηγία Πνεύματος Αγίου για κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Κοιτάξτε αδέλφια μου, τι ακριβώς λέει εδώ. Εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριο, αφιέρωση. Και εις ημάς, υπηρεσία. Με ποιο τρόπο? Με τη συνεισφορά. Και όχι μόνο. Δίνουν από αυτά που αύριο θα τους λείψουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δίνουν τον εαυτό τους στον Κύριο, αφιέρωση και τέλεια προς αυτόν παράδοση. Και δεύτερον, για λόγους υπηρεσίας. Το έκαναν για μας, από φιλαδελφία, από αγάπη να μας δουν χαρούμενους. Θα έβλεπαν τη χαρά μας στα πρόσωπά μας και αυτό τους ήταν αρκετό. Και αύριο μην είχαν από αυτό που σήμερα θα έδιναν. Εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον. Ό,τι κάνεις, ό,τι κάνω και ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε πρώτα για τον Κύριο. Αν θέλεις να αυγατίζει αυτό το οποίο κάνεις και να καρποφορεί, και τον καρπό αυτό να τον γεύεσαι πρώτα εσύ, να χαίρει τη ψυχούλα σου. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις για τον Κύριο, για τη δόξα Του. Εάν αυτό το κριτήριο υπάρχει, θα ευωδώνεσαι. Εάν δεν υπάρχει, θα αποτυγχάνεις. Εάν αυτό το κριτήριο υπάρχει, θα χαίρεσαι, ακόμα και στις θλίψεις. Εάν δεν υπάρχει, δεν θα χαίρεσαι ούτε στις χαρές. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως για τους εργάτες, αλλά όχι μόνο, και για κάθε αδελφό και αδελφή. Εάν το κάνω ό,τι κάνω για τον Κύριο, θα χαίρομαι ακόμα και όταν πολλά πράγματα θα με θλίβουν. Εάν όμως ό,τι κάνω δεν το κάνω για τον Κύριο, αλλά το κάνω για να φανώ ότι είμαι πετυχημένος, ευωδούμενος, αφιερωμένος ή οτιδήποτε άλλο, τότε δεν θα μπορώ να χαρώ ακόμα και όταν θα πρέπει να χαίρομαι. Θα είμαι μονίμως σκασμένος. Όταν όμως το κάνεις για τον Κύριο, λες, αφού το κάνω για τον Κύριο, για εκείνον που με αγόρασε με το αίμα Του, δόξα στο Θεό. Και όταν μάλιστα αυτό δεν αναγνωρίζεται, πάλι δόξα στο Θεό θα λες, γιατί θα λες, μα ούτε και τον Κύριο τον αναγνώρισαν. Ούτε και τους Αποστόλους τους αναγνώρισαν. Θα αναγνώριζαν εμένα? Δεν έχεις μετά παράπονο, λες, πώς είναι δυνατόν να έχω απέτηση να εκτιμάται η όποια συνεισφορά μου όταν αμφισβητήθηκε η συνεισφορά των Αποστόλων. Και επειδή ακριβώς λειτουργείς για τον Κύριο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός είναι ο δρόμος του Κυρίου. Ένας δρόμος όπου ένα μπορεί να σου αναγνωριστεί, 101 δεν θα σου αναγνωριστούν. Αλλά τότε δεν θα χάνεις τη χαρά σου, γιατί ξέρεις ποιο δρόμο περπατάς. Δεν περπατάς δρόμο αναγνώρισης. Περπατάς δρόμο σταύρωσης, δρόμο υπηρεσίας. Την αναγνώριση θα την κάνεις ταμείο στο τέλος, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και μέχρι τότε θα βλέπεις τον Θεό να σε βοηθάει στις δύσκολες στιγμές σου. Γι' αυτό δύο πράγματα, αδέρφια μου, δύο πράγματα. Πρώτον εις τον Κύριον και δεύτερον εις τους αδελφούς. Αφιέρωση και υπηρεσία. Και στη συνέχεια προσθέτει, εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριο και εις ημάς, διαθελήματος του Θεού. Διαθελήματος Θεού. Δηλαδή κατάλαβαν ότι αυτό είναι που ευαρεστεί τον Κύριο. Ότι αυτό είναι το θέλημά Του. Δηλαδή ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε πρώτον δια τον Κύριον και μετά για τους αδελφούς. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Ιωάννης, γιατί αυτό το θέλημα του Θεού
έχει από κάτω πάρα πολύ θησαυρό. Πολλοί ακούνε περί θελήματος του Θεού και τους πιάνει δύσπνοια, διότι τους φαίνεται πολύ βαρύ. Και το βαφτίζουν και νόμο ακόμη. Εντελώς εσφαλμένα και πεπλανημένα. Το θέλημα του Θεού είναι μία πλάκα, ένας νόμος που μας αφαιρεί την ελευθερία, λίγο πολύ, μας καταργεί την προσωπικότητα και δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε, να ανασάνουμε. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Όπως κάποιος πάει πέτρες, όποιος κάποιος σκάβει λάκους, πρέπει να γίνει. Μα δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού δεν είναι η θηλιά στο λαιμό. Δεν είναι η αφαίρεση της προσωπικότητας, η υποτίμησή της. Ούτε βεβαίως είναι η θεληματική παρά του Κυρίου ταλαιπωρία μας. Όχι. Το θέλημα του Θεού είναι ο τόπος όπου τον συναντάμε και ερχόμαστε σε συνάντηση με τις ενέργειές του. Είναι ο τόπος που ανοίγει ο ουρανός. Έτσι λέει ο Ιωάννης. Το θέλημα του Θεού ήταν η χαρά του. Εάν εξεύρωμεν, εάν λέει κάνουμε το θέλημα αυτού, εξεύρωμεν ότι ακούει εμάς. Αμέσως. Το θέλημα του Θεού είναι το άνοιγμα του ουρανού λοιπόν. Δεν είναι ο τόπος της δυστυχίας μας, αλλά είναι ο τόπος που βρίσκουμε αυτό που μας λείπει. Εάν λέει κάνομεν το θέλημα του Θεού, εξεύρωμεν ότι ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, τότε εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν, πάνω ότι αν ζητήσουμε παρά αυτού. Αυτοί λοιπόν τι κάνουνε τώρα. Επειδή το θέλημα του Θεού για αυτούς είναι τόπος ευχαρίστησης, αλλά και τρόπος ευλογίας. Να τον συναντήσουν. Αυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Θεόν. Και εις εμάς, δια θελήματος Θεού. Ώστε, τι λέει στο 6. Ώστε παρεκαλέσαμε τον Τίτον, καθώς ήρχισεν, ούτω και να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτην. Επειδή λοιπόν όλοι έχουμε καταλάβει ότι το θέλημα του Θεού είναι το συμφέρον μας, αλλά και ο μοναδικός τόπος που θα συναντήσουμε αυτό που μας λείπει, που έχουμε ανάγκη και χρειαζόμαστε, παρακαλέσαμε τον Τίτο, καθώς ήρχισε ούτω, και να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτη. Αυτό το εδάφιο είναι σημαντικό να το χωρίσουμε με τη χάρη του Κυρίου στα δύο, γιατί έχουμε δύο μηνύματα θαυμάσια. Κάθε εδάφιο της Γραφής είναι οδηγία. Κάθε εδάφιο της Γραφής είναι οδηγία. Φτάνει να μην φεύγουμε, να μην ξεπερνάμε φευγαλαία τα εδάφια της Γραφής. Πολύ ωραίο να διαβάζει κάποιος το λόγο και να του μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το λόγο. Λέει λοιπόν, ώστε παρακαλέσαμε τον Τίτο. Στο έργο του Θεού, ό,τι γίνεται, γίνεται κατόπιν παρακλήσεως από αδελφούς προς αδελφών. Δεν γίνεται κατόπιν επιβολής. Δεν μπορεί να σου πω εγώ θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Άλλο που πρέπει να το κάνεις. Αλλά δεν μπορεί να γίνει με επιβολή. Μπορεί όντως να πρέπει να το κάνεις. Δεν μπορεί όμως να γίνει με επιβολή. Με παράκληση θα γίνει. Μα δεν είναι υποχρεωμένος, αδελφέ. Υποχρεωμένος δεν είναι σε μένα και σε σένα, είναι στον Κύριο. Αν είναι ο Κύριος να τον προστάξει, θα τον προστάξει. Εγώ πρέπει να τον παρακαλέσω. Και αν εν πάση περιπτώσει ο Παύλος, μια τεράστια διακονία, που έγραψε, όχι εποχή, έγραψε λόγο Θεού, παρακαλεί, πώς είναι δυνατόν εγώ ή εσύ να επιβάλλουμε στον οποιοδήποτε το οτιδήποτε. Ακόμα και αν είναι σωστό. Τον παρακαλέσαμε τον Τίτο. Τους αδελφούς μας θα τους παρακαλούμε όταν πρόκειται να κάνουν κάτι. Αδερφέ, μήπως θα μπορούσες να κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Είναι πολύ καλό να το κάνεις, αν μπορείς βέβαια. Είναι ανάγκη να το κάνεις, δεν βρίσκω άλλο, ναι, αλλά αν μπορείς. Αν δεν μπορείς δεν πειράζει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
Ειλικρινείς θα είμαστε. Υπάρχει μια ανάγκη, αδελφέ. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει άκρη, αλλά μπορείς, σε παρακαλώ. Αν δεν μπορείς, δεν πειράζει. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν διεγείρεσαι να το κάνεις, κάντο. Σε παρακαλώ, με παράκληση. Όχι με πίεση, με το ζόρι. Γιατί ακόμα και αν το κάνει, δεν το κάνει με χαρά, οπότε δεν θα έχει και καρπό. Ό,τι γίνεται μέσα στην εκκλησία, ακόμη και κατόπιν προγράμματος, πρέπει να γίνεται με παράκληση. Αν κάποιος δεν θέλει να το κάνει, ας μην το κάνει. Χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Η διδασκαλία είναι σαφής. Αλλά αν θέλει να την χάσει, δεν μπορούμε να του επιβάλλουμε να την κερδίσει. Όσοι όμως έχουμε καταλάβει ότι η υπηρεσία στο έργο του Θεού είναι τόπος συνάντησης με τον Κύριο και με τις ενέργειές Του, τότε θα παρακαλούμε ως επιτοπλίστων, θα απορριπτόμαστε και ο Κύριος θα κάνει χάρη και θα μας ευλογεί. Μπορεί για μία δουλειά στο έργο του Θεού να χρειάζονται 15 άτομα και να διεγείρονται οι 5. Με αυτούς τους 5 θα γίνει το έργο του Θεού. Έτσι γίνονταν πάντα. Και αυτοί οι 5 θα έχουν χαρά. Αν τώρα από τους 5 οι 2 σκάσουν, δεν κατάλαβαν ποιος τους κάλεσε και τι τους προσφέρει. Αλλά πάντως ό,τι είναι να γίνει, θα γίνεται με παράκληση και κατά τρόπο εθελοντικό. Θα μου πεις τώρα, αν κάποιος είναι χειροτονημένος, τότε δεν θα έχει καταλάβει προφανώς ότι η αποστολή του, ότι ο εθελοντισμός του είναι να είναι στρατιώτης. Και ο στρατιώτης κάθεται στη θέση του όπως και αν είναι, όπως και αν έχει το πράγμα. Αλλά και αυτό πάλι πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Δεν μπορεί να το επιβληθεί. Στο έργο λοιπόν του Θεού όλα γίνονται εθελοντικά και κατόπιν παρακλήσεως. Διότι δεν έχει νόημα κανένα να γίνεται με το ζόρι. Και όταν αυτό συμβαίνει, τότε εκεί φαίνεται και η δόξα του Θεού. Γιατί μέσα από λίγους ανθρώπους ο Κύριος κάνει πολλά πράγματα και σπουδαία και θαυμάσια. Και κοιτάγονται αυτοί οι λίγοι μεταξύ τους και λένε, καλά πώς έγινε τώρα αυτό, πώς βγήκε η δουλειά. Πώς βγήκε η δουλειά, η χάρις του Κυρίου. Η χάρις του Κυρίου την έκανε, την έβγαλε τη δουλειά. Ποιοι ζουν αυτό το θαύμα? Αυτοί οι οποίοι εθελοντικά προσφέρονται, προθυμούνται να εργαστούν κάνοντας δουλειές για 2 και 3 μαζί. Έχουν παρακαλέσει, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι δεν ανταποκρίθηκαν. Ίσως και οι περισσότεροι να μην ανταποκρίθηκαν. Δεν τους παίρνει από κάτω. Δεν το βάζουν μέσα τους. Γιατί? Γιατί αυτοί έχουν την ευχαρίστηση ότι ανταποκρίθηκαν οι ίδιοι προσωπικά στην πρόσκληση του Κυρίου. Και ό,τι κάνουν μέσα στην Εκκλησία το κάνουν για τον Χριστό. Δεν κοιτάνε αν ο άλλος ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Δεν θα λησμονήσω έναν αδελφό όταν ήμουν στην Εκκλησία της Κηφισιάς που είχε, όπως μου είχε πει, ερωτευθεί τη σκούπα του. Μόνο αυτός δισκούπιζε την Εκκλησία. Δεν βοήθουσε κανείς. Αλλά αυτός αντί να αγωγίζει χαιρότανε. Εκεί είναι η ευλογία. Όταν μέσα στην Εκκλησία υπηρετούμε, αγαπητά μου αδέρφια, δεν θέλουμε τη βοήθεια του άλλου για εμάς. Γι' αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει γρή για την υπηρεσία. Αδερφέ, αυτός δεν θα πάει, αυτός δεν θα πάει. Έλα να τους καλέσουμε μαζί να αναθέσουμε δουλειές. Δεν θα αναθέσουμε τίποτα. Θα πούμε, αδέρφια, είμαστε εδώ, ποιος θέλει να βοηθήσει?
Αν θέλουμε να είναι και άλλοι δίπλα μας, δεν το θέλουμε για να μας βοηθήσει εμάς, για να μην κουραστούμε περισσότερο από το πόσο ήδη κουρασμένοι είμαστε, αλλά το θέλουμε για να, αν είμαστε καλά πνευματικά, έχουμε καταλάβει τι μας συμβαίνει, αλλά το θέλουμε για να μοιραστούν και οι άλλοι την ίδια ευλογία που έχουμε εμείς. Γιατί αυτή η ευλογία που έχουμε, αν την έχουμε, γιατί αν το κάνουμε για λόγους ενός ξερού καθήκοντος, δεν την έχουμε, και βλέπουμε ποιος εργάζεται, ποιος δεν εργάζεται, ο ένας μιλάει, ο άλλος κάνει, ράνει, έχουμε χάσει τον Κύριο εκεί. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως χαίρεσαι με αυτό που κάνεις και δεν το κάνεις από κανόνα, γιατί το λέει το πρόγραμμα, γιατί πρέπει να ανταποκριθώ στην αποστολή κατά τρόπο ξερό, χωρίς να απολαμβάνω, αδέρφια μου, δεν καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε καμία αποστολή στην οποία δεν εμπνεόμαστε και από την οποία δεν χαιρόμαστε. Δεν μας έχει καλέσει σε τέτοιο πράγμα ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος πολύ απλά δεν μας καλεί σε καταναγκαστικά έργα. Ο Κύριος μας καλεί σε υπηρεσία που έχει πολλή ευλογία και χάρη. Σε αυτή την περίπτωση, τότε θέλουμε και άλλους για να μοιραστούν το ίδιο πράγμα που γευόμαστε και εμείς. Και να ξεκουραζόμαστε, όχι επειδή με βοηθούν, αντί να σκουπίσω 40 μέτρα εκκλησίας να σκουπίσω 20, αλλά ξεκουράζομαι που τον βλέπω να χαίρεται σε αυτό που χαιρόμαι κι εγώ. Στο ότι δίπλα στη σκούπα ή στο οτιδήποτε είναι και ο Κύριος που με συντροφεύει. Ωραία μηνύματα. Άγια, ευλογημένα. Όποιος το πιάσει αυτό το πράγμα θα έρθει να υπηρετήσει. Όποιος δεν το πιάσει δεν θα έρθει. Αλλά και αν δεν έρθει θα ευλογήσει εσένα ο Κύριος πολύ. Αν όμως προσεύχεσαι και εσύ και εγώ για να έρθουν οι άλλοι, όχι για να μου πάρουν λίγο από το φορτίο, αλλά για να μοιραστούν λίγοι από τη δική μου την ευλογία, τότε η προσευχή μου, ακόμα και αυτή η συγκεκριμένη προσευχή, θα είναι πάλι αφορμή πανηγυριού. Γιατί ο Κύριος θα χαίρεται, σου λέει, για κοίταξέ τον. Αντί να μαραζώνει που το κάνει μόνος του, προσεύχεται για τους άλλους για να γευθεί αυτό, για να γευθούν οι άλλοι αυτό που γεύεται εκείνος. Δηλαδή τίποτα ιδιότητα λες. Τίποτα προσωπικό. Όλα για να χαίρονται οι άλλοι. Παρεκαλέσαμε λοιπόν το Τίτο. Καθώς ήρχισεν ούτω και να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτη. Και εδώ είναι ένα δεύτερο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Μην αφήνεις στη μέση κάτι που σου εμπιστεύθηκε ο Κύριος να κάνεις. Εγώ δεν έχω δει άνθρωπο να αφήνει κάτι στη μέση που του έδωσε ο Κύριος, να το διακόπτει και να τον ευωδώνει σε κάτι άλλο. Δεν το έχω δει. Στο έδωσε ο Κύριος για να το επιμελήσει με φροντίδα, με αγάπη, με επιμέλεια, γιατί εκεί ο Θεός θα σε αυξάνει πνευματικά. Μην αφήνεις τίποτα στη μέση. Μέχρι την εκπλήρωση βεβαίως του σκοπού ή της αποστολής θα δημιουργείται καμιά φορά η αίσθηση της πλήρους αποτυχίας. Δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν συμμαρτυρεί ο Θεός, πολλά πράγματα, πολλά θα σκεφτείς. Αυτά όλα είναι σκαλοπάτια λίγο πριν την τελευταία έκβαση. Γιατί ο Κύριος, όποιος μένει στο πόστο του, όποιον μένει στο πόστο του, ο Κύριος τον ευλογεί. Τον ευλογεί με την παρουσία του, με τη χάρη και την ευμένειά του. Η υπηρεσία, αγαπημένα μου αδέλφια, στο έργο του Θεού, είναι τόπος που συναντάμε τον Κύριο, που αναβαθμίζεται η σχέση μας μαζί Του και βλέπουμε και το χέρι του Θεού στη ζωή μας και στη ζωή της οικογενείας μας. Η υπηρεσία στο έργο του Θεού, η συνεισφορά,
είναι ο τόπος όπου ο Κύριος αυξάνει το λαό του και τους οδηγεί σε εμπειρίες οι οποίες τους οικοδομούν και τους ριζώνουν. Τους ριζώνουν στην πίστη. Γιατί συμβαίνουν γεγονότα, φυσάει αέρας, λισομανά, αλλά το δέντρο δεν θα ξεριζωθεί. Γιατί εκεί όπου είμαι εγώ, λέει ο Κύριος, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος να υπηρετήσουμε και στα υλικά και στα πνευματικά και να συνεισφέρουμε και υλικά και πνευματικά και με τη φυσική παρουσία μας στον χώρο, στον τόπο της συνάθρησης. Μας καλεί ο Κύριος και δεν μας καλεί σε καταναγκαστικά έργα. Μας καλεί για να έρθουμε σε συνάντηση με τις ενέργειές Του. Ό,τι κάνεις λοιπόν και ό,τι κάνω, κάντο για τη δόξα Του και για την υπηρεσία των αδερφών. Αποκλείεται να κατεσχυνθείς. Κοίτα στον Κύριο, κοίτα στο Σταυρό. Υπηρέτησε σαν αγορασμένος και σαν αγορασμένη και μη φοβάσαι τίποτα. Και αν καμιά φορά η καρδιά κλωτσά, καρδιά είναι, θα κλωτσίσει. Και αν καμιά φορά το βλέμμα εκκλίνει δεξιά και αριστερά και αρχίζει και φουντώνει από διάφορες στάσεις, αδιάφορες ή οτιδήποτε άλλο, μυαλό είναι και τρέχει. Τι θα κάνεις, και εσύ και εγώ, τα μάτια σου στη σκούπα, στον ουρανό, στο λόγο, στα γόνατα, αναζωσθέντας τα σοφία της διανοίας, νύφοντες, λέει το κείμενο, έχοντες ελπίδα εις την χάρη την ερχομένη εις εσάς. Γιατί έρχεται χάρις. Και άλλη χάρις, και άλλη χάρις. Υπηρέτησε τον Κύριό σου με την καρδιά σου, κάνε ό,τι μπορείς, όπως λέει εδώ, κατά δύναμη και υπερδύναμη. Πολλοί λένε, μη το παρακάνεις αδερφέ, γιατί έχω δει, λέει, πολλούς οι οποίοι έχουν καταστρέψει την οικογένειά τους. Έχουν καταστρέψει την οικογένειά τους γιατί δεν ακολουθούσε. Εγώ δεν έχω δει οικογένεια να καταστρέφεται επειδή υπηρετούν τον Κύριο κατά δύναμη και υπερδύναμη. Εάν η οικογένεια είναι σύμφωνη, τότε ευλογία γίνεται. Εάν κάποιος τραβάει δρόμο δικό του, τότε είναι άλλο. Αλλά το κατά δύναμη και το υπερδύναμη μόνον ευλογία φέρνει. Αυτό ούτε εσύ ούτε εγώ μην το ξεχάσουμε ποτέ. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.